πρεμιέρα σήμερα και πάντα ξεκινούμε με κεφτέδες. Και έχουμε σας την πιο τραγανή εκδοχή τους, γιατί τη φτιάχνει η μάνα μου, η κυρία Πιστού, για όσους την ξέρουν. Και εγώ φτιάχνω σας μια ωραία, πλούσια κυμαδόπιτα. Φίλοι μου, καλωσορίσατε στο γευστικό ταξίδι. Είμαστε εδώ στην καινούργια μας κουζίνα, πάρα πολλά χαρούμενοι που σας υποδεχόμαστε. Θα είμαστε καθημερινά μαζί η ώρα 6.30 στο στούντιο και τα Σαββατοκυριακά στα χωριά μας. Η ώρα 6.30 δεν έχετε να κάνετε τίποτε άλλο. Είσαστε συντονισμένοι με το ΡΙΚ. Πριν να ξεκινήσουμε, θέλω να πω έναν τεράστιο ευχαριστώ στη διεύθυνση του ΡΙΚ που είμαστε και φέτος εδώ. Θέλω να πω έναν τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους εδώ που είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα από το καλοκαίρι που σταματήσαμε. Θέλω να πω ευχαριστώ πάνω στο control τον Μάστρο που θα τον ακούμε από τον αυτήν και φέτος. Θέλω πραγματικά, δεν ξέρω αν θα το κόψει, αλλά να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για όλες τις ώρες που τον πιάνω τηλέφωνο έτσι λίγο φοβισμένη, απελπισμένη και κάνει με να νιώσω ωραία και να είμαι δαμέ. Δεν ξέρω αν είναι ο κορονοϊός, δεν ξέρω αν είναι ο εγκλεισμός στο σπίτι. Νιώθω την ανάγκη ότι πλέον θέλουμε τους ανθρώπους της οικογένειας δίπλα μας. Εγώ σήμερα στην πρεμιέρα έχω δίπλα μου τη μάνα μου. Θέλω τη δίπλα μου για να μου δώσει την ευχήν της, γιατί σαν την ευχήν της μάνας δεν έχει. Άμα η Πιστού μας δώσει την ευχήν της, θα πάνε όλα καλά. Μάμα με κλαίεις, γιατί εγώ εσφίχτηκα για να με κλαψώ. Είδες με πόσο καλή είμαι, ναι. Οπότε θα κάνουμε μια αγαπημένη μου δική της εκπομπή. Δική της συνταγή. Θα είναι οι αγαπημένοι μας κεφτέδες. Και εγώ θα σας κάνω μια ωραία κυμαδόπιτα που έχω να σας πω ότι αν ο γιος μου και ο αδερφός μου που είναι λίγο απαιτητικοί είπανε πολλά ωραία, σημαίνει πολλά ωραία. Μάμα, καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Καλές επιτυχίες. Ευχαριστούμε. Χρυσή να είναι η εκπομπή σου. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Να πάει μπροστά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αγαπώ σε πάρα πολλά, σου το κότσο, φίλοι. Μουα, μουα. Να είσαι καλά. Έχω μια κάρτα από τη μάμα μου. Έχω την, δεν θυμούμαι πόσα χρόνια, μάμα, 20 χρόνια. Μια φορά ήταν τα γενέθλια μου και έγραψε μου. Στην πιο χρυσή κόρη του κόσμου. Έχω την μέσα στο πορτοφόλι μου. Ξέρετε, άμα θέλεις ενέργεια, ανοίγω το πορτοφόλι μου, βλέπω την και πάω παρακάτω. Δεν έχει άλλη κόρη μου, Μενέλα, μου έκαμε μια και τούτη είναι καλή. Πάμε να ξεκινήσουμε τις συνταγές. Extra large, ακούω τη μάνα που είδα που είμαι, μια και extra large. Μάμα, κάποτε είμαι extra, extra large. Ναι, κόρη μου, ναι. Τώρα λοιπόν, είσαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πάμε, θα κάνουμε κεφτέδες. Θέλουμε ένα κιλό κυμά χοιρινό, ένα κιλό πατάτες, δύο φλιτζάνια ξηρών κρεμμύδι ψιλοκομμένο, έναν καλά γεμάτο κουταλάκι κανέλα, έναν κοφτό κουταλάκι μαύρο πιπέρι, δύο κουταλάκια μαγειρικό αλάτι, ένα φλιτζάνι δυόσμο φρέσκο, είναι η νέα προσήκη της μαμάς μου τούτη, ναι. Μια κουταλιά αποξηραμένο δυόσμο, δύο φλιτζάνια φρέσκο μαϊτανό ψιλοκομμένο, τρία αυγά, ένα φλιτζανάκι κονιάκ και ένα φλιτζάνι καπίρα, τη φρυγανιά που λέμε ή τη γαλέτα. Και θέλουμε τζεμπόλικο ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Ναι. Τούτα είναι τα υλικά μας. Ναι. Μαμά, να ξεκινήσεις να κάνεις τον κεμά σου, σου κάνω εγώ τις πατάτες. Ναι, να βάλω τα υλικά. Mm-hmm. Να βάλω τα αυγά. Έναν, ναι. Ναι. Ώσπου να σπάσεις εσύ τα αυγά και να τα βάλεις, να σου πω, να πούμε μάλλον του κόσμου για το κονιάκ, γιατί χρησιμοποιούσαμε το στους κυμάδες. Στους κυμάδες χρησιμοποιούσαν το παλιά το αλκοόλ για να φεύγει η μυρωδιά που το κρέας. Ναι. Γιατί οι παλιά που εσφάζαν ένα σύρο, ας πούμε, για να έχουν στο σπίτι τους, το γουρουνάκι, εντάξει, το χοιρινό.
Αφού τον καιρό της μάνας μου ήταν σιρούι ρε κουμπάρε. Επειδή εσείς τι, τώρα πιο νέοι δηλαδή στη γενιά της θέας μου εμποτούν το γουρουνάκι δηλαδή. Κύριε λέει σου. Και για να το διαθέσουν κόφκαν το κοιμά γιατί χαλούσε το κρέας. Οπότε βάλαν και κονιάκ για να φύμει ρωσκιά. Εξού και βάλαν και κρασί για να κάνουν τα λουκάνικα τους. Ναι, ναι. Η μάμμα μου τώρα βάλει όλα τα υλικά μες στον μπολ. Δηλαδή, μάμμα πέμασε να που έβαλες. Έβαλα την κανέλα, το πιπέρι, μάλιστα. Το δυόσμο, το ξερό. Ναι. Να βάλω το φρέσκο. Το δυόσμο το φρέσκο. Ναι, γιατί πάει του πολλά μες το κοφτέρι. Πάει του, α. Ναι, το μαϊτανό. Και το κυριότερο, το κρεμμύδι. Και μετά θέλεις να βάλεις έτσι την καπίρα, τη φρυγανιά ναι, που λέμε, ναι. για να το δέσει το μείγμα. Εγώ βάλω ψωμί. Εντάξει, άμα έχεις σπίτι, ναι. βάλεις ψωμί μουλιασμένο σε νερό. Εγώ βάλω, αλλά βάλω γάλα. Όχι, και γιο νερό. Και εσύ νερό, ναι, ναι. Εγώ είμαι σχεδόν έτοιμη. Έμεινε μου ένα κομματάκι. Α. Να πούμε φέτος ότι η εκπομπή θα έχουμε πάρα πολλές παραδοσιακές συνταγές. Θα κάνουμε έτσι μια βόλτα στην κυπριακή γαστρονομία, να μάθουμε όλα τα μυστικά, γιατί πασού δεν ξέρω, μεγαλώνοντας, νιώθοντας ότι οι πιο παλιοί μας σιγά σιγά εγκαταλείπουν μας, πρέπει να τα μαθαίνουμε τούτα όλα. Το λοιπόν, στραγγίζεις το, ναι. Ναι, ναι. Πρέπει να μην έχει ζουμίν τίποτα. Ζουμί, ναι. Εντάξει. Θες βοήθεια από μένα? Όχι, εσύ θέλω. Ξέρω τι καταφέρνεις τα μόνη σου. Μπράβο, έτσι βάλεις το. Και μενέλα μου, ώσπου η μάμμα να κάνει το καλά την πατάτα της, νομίζω να έρθεις δαμέ κοντά μου, για να ξεκινήσω κι εγώ τη συνταγή, αλλά περίμενα με εδώ λίγο στην οθόνη το... Είναι ωραία η κουζίνα, άρεσε εσάς. Α, δεν είναι τα ωραία. Μια χαρά. Φορείμαι, εσχεπάζω τίποτε, φαίνονται ούλα Κυριάκο μου. Να πούμε έναν ευχαριστώ στη Χριστίνα τη Κασπάρη που επιμελήθηκε έτσι την κουζίνα μας. Να πούμε σε όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν να στηθεί τούτη κουζίνα. Τον Μάριον τον Κουτσοφή γιατί φέτος επία και έπιασα τα πάντα και βάλα τα μέσα στα καρότσια και έφυγα και δεν μου είπε τίποτε. Ευχαριστώ τον πάρα πολλά, τον Ανδρέα Χαραλάμπους έτσι για τις μικροσυσκευές. Όλους τους ανθρώπους που στέκονται δίπλα μας. Ευχαριστούμε τους μέσα από την καρδιά μας. Και εδώ θέλω να πω, γιατί σίγουρα θα την εγκυρέψετε, δεν είναι δίπλα μου, είναι η Γαλάτια. Να πούμε ότι με τη Γαλάτια έχει και λίγο χάζι, γιατί μιλούμε καθημερινά η μια για την εκπομπή της άλλης. Είμαστε αγαπημένες, είμαστε φίλες, τίποτε θα μπει ανάμεσά μας να είσαστε σίγουροι. Αλλά η κάθε μια ακολούθησε τον δρόμο της. Θα μας δείτε σίγουρα καλεσμένη η μια της άλλης. Είναι Μενελά. Όχι, είπε ο Μενελάος. Εντάξει, να μας δείτε. Το λοιπόν, πάμε να βάλω εγώ το λάδι μέσα στην κατσαρόλα μου, το οποίο είναι να κάνω τον κυμά για την κυμαδόπιτσα μου μετά. Απλά για να κερδίζουμε έτσι λίγο χρόνο, να πούμε ότι η εκπομπή μας φέτος είναι μισή ώρα. Δηλαδή, ώσπου να κάτσετε, είναι το διάλειμμα σας. Στο διάλειμμα που να κάτσετε, 2 λεπτά να τελειώσετε. Να δείτε την εκπομπή, να ξεκουραστείτε, μια χαρά. Να πείτε τον καφέ σας. Ναι, μα καφέ είναι η ώρα 6.30, εν καμία λιβανία και κανέναν κρασούι που να πίνουν. Εμείς που πίνουμε, να πίνουμε καφέ. Μόλις ζεσταθεί το λάδι, εγώ να βάλω το κρεμμύδι για τον κυμά μου, έτσι να τσιγαριστεί, ώστε να μας δείξεις εσύ τους κεφτέδες σου. Ναι. Πάμε. Δείξε μας πώς να τους σχηματίσεις. Να κάνω 2. Στρογγυλούς. Ναι. Και μετά να κάνω οβάλ. Οβάλ όπως τους έκαναμε. Ξέρεις γιατί έκαναν άλλους στρογγυλούς και άλλους οβάλ? Όχι. Ξέρω ότι στον τόπο μας ήταν η οβάλ. Η οβάλ. Ναι. Ποδά όμως. Ναι. Εγώ ερώτησα και έμαθα
Τους στρογγυλούς έκαναν τους άμα είχα πάρτι, άμα είχα μια γιορτή, ενώ τους οβάλ έκαναν τους και λίγο πιο μεγάλους για τους εργάτες στα χωράφια για να φτυχούν που τους εμαϊρεύκα. Ναι, τούτη είναι έτσι η διαφορά. Εμείς μόλις βράσει το λάδι μας, ενώ τους βάλουμε μέσα, ναι. Και να ψηθούν και τελειώσαμε. Ναι. Και συνοδεύκουμε το με πουρκούρι. Ναι. Πώς κάνεις το πουρκούρι σου? Καταρχάς κάνεις το καλό. Για να γίνει ένα σημερινό καλό, τσιγαρίζεις το κρεμμύδι, το φιδέ, εγώ βάλω κολοκούι, καρότο και ντομάτα, φρέσκα, ναι. Και μετά το πουρκούρι, και είναι ένα προς δύο, δηλαδή Ένα προς δύο. Ας πούμε, ένα ποτήρι φιδέ να βάλουμε δυο νερό. Το ίδιο ναι. και με το πουρκούρι. Mm. Τέλεια. Εγώ να δοκιμάσω να ξεκινήσω να βάλω στο τηγανί. Να βάλουμε και το δεύτερο. Και τούτο να αφήσουμε να ρωτήσει από τη μια πλευρά και μετά από την άλλη. Ναι, ναι. Βάλω και από το... Να βάλω τούτους πρώτα, να φύγω και μετά. Ούψ. Φύγουμε ένας, βάλουμε ένα άλλο. Μπράβο, μαμά, κάνεις τους καλούς. Ναι, ναι. Είμαι περήφανη για σένα. Ακριβώς. Τα λοιπόν, θα τους αφήσουμε, μετά θα τους γυρίσουμε. Ίσουμε, πάντα λοιπόν. Καλύφκεις τους με λάδι. Ναι. Καλύφκεις τους, ναι. Για να ψήνονται ομοιόμορφα. Και μετά να σκάλεις σε απορροφητικό χαρτί και τελειώσαμε. Ναι. Εντάξει, αρκάμε τους γιατί να φάμε μετά να αποσχολιστούμε. Εγώ να πω τη συνταγή για την κυμαδόπιτα και να ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά να προχωρούμε. Θέλουμε για τη ζύμη 3 1/3 του φλιντζανιού αλεύρι χωριάτικο, 1 κοφτό κουταλάκι αλάτι, 2/3 του φλιντζανιού ελαιόλαδο, και αν το βρεις ήταν που θέλουμε, 1/4 φλιντζανιού ζυβανία. Κάμε πάρτι. 2/3 φλιντζανιού χλιαρό νερό. Για τη γέμιση θέλουμε 1/3 φλιντζανιού ελαιόλαδο, 1 φλιντζάνι ξηρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 κιλό κύμα χοιρινό. Θέλουμε 1/3 του φλιντζανιού άσπρο ξηρό κρασί, μια καλά γεμάτη κουταλιά πάστα ντομάτας, 1 φλιντζάνι συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας, 1 κουταλάκι κανέλα. Θέλουμε 1/2 κουταλάκι μαύρο πιπέρι, 1/2 κουταλάκι μαγειρικό αλάτι, ελάχιστο μοσχοκάριδο τριμμένο, και θα σου πω γιατί βάλω, 2/3 του φλιντζανιού μαϊτανό ψιλοκομμένο, 2 κουταλιές αλεύρι, 2 φλιντζάνια γάλα, θέλουμε 2 φλιντζάνια χαλούμι τριμμένο και θέλουμε και 1/2 φλιντζάνι καλαμπόκι βρασμένο, σιταροπούλα που λέμε. Και θέλουμε για την επικάλυψη 1 κουταλιά σουσάμι και 1/2 κουταλιά μαυρόκοκκο. Μπορεί να σας φαίνονται λίγο πολλά τα υλικά, αλλά δεν είναι, πιστέψτε με. Είναι πάρα πολλά ωραία συνταγή. Και κάνω το τύπου μπεσαμέλ μες στο τηγάνι. Δηλαδή θα βάλω το αλεύρι και το γάλα μέσα στο κιμά. Δεν θα κάνω έξτρα μπεσαμέλ για να το ενώσω. Πάμε μέσα. Όχι. Και το μοσχοκάριδο βάλω το, γιατί παλιά βάλα μοσχοκάριδο μέσα στην πεσαμέ. Απλά με τα χρόνια, επειδή έσυσαν τις ναρκωτικές ουσίες, καταργήσαν το, απαγορεύσαν το μάλλον, και βάλουμε μέσα την κανέλα που μου αρέσκει. Οπότε δαμέ θα τρίψω λίγο μοσχοκάριδο. Έβαλα το αλεύρι μαζί με το αλάτι. Βάζουμε το ελαιόλαδο. Τούτη ζύμη είναι τσίπου το φανταστική. Βάλουμε μέσα τη ζυβανία. Όσοι μείνει, πίνουμε την με τον άντρα μας ύστερα. Και άμα την γκί, ο γκαλί, η κυμαδόπιτα είναι γκαλί, να πει πολλά ωραία. Ναι. Και το νερό. Μιλάει ζυβανί. Ναι. Δεν ξέρω αν είδατε την κουζίνα μας. Φέτος έχουμε και νεροχύτη. Δεν είναι τα ωραία φουντάνα, νιβρίση, όπως θέλετε, πέτε τι. Το λοιπόν, και να δείτε τι ωραία φράτερ να γίνει τούτη ζύμη. Δεν θα ανοίξω τη βρύση γιατί έχει πάρα πολύ πίεση και μπορεί να αλερωθώ. Άλλη ώρα, νόμως, να την ανοίξουμε.
τούν τη ζύμη μπόκαμες, ήλιο να την πιάω και κάτι άλλο να βγάλω. Κάτι άλλο να βγάλω. Αλλά έβαλες λάδι. Λάδι, αλεύρι. Εν και αφήνεις ο Μενελός να έρθει δίπλα μου, γιατί φωνάζει πρέπει να είσαι στον τόπο σου. Εφοήθηκε, έφυγε, μπεθκέκα. Λάδι, όχι, φυσικέλε. Όχι, να σου πω γιατί έβαλα ελαιόλαδο, για να γίνει έτσι πιο αφράτη, γιατί πάντα το ελαιόλαδο να αφρατεύκει. Ναι. Ζιβανία και νερό, τίποτε άλλο. Ναι, ναι. Τώρα να το δείτε που να σας το μαζέψω. Και δέτε την πόσο, με αυγόν έχει μέσα, με τίποτε, και γίνει και φανταστική. Να σου πω ότι, μάμα, τις πίτες δημιουργήσαντες ο κόσμος, γιατί έκαναν πάρα πολλά πράγματα με ζυμάρι. Ναι. Επειδή είχα σιτάρι. Μετά έβαλαν ό,τι έθελαν μέσα. Που αγριόχορτα, που χαλούμια, χαλούμια. Δέτε τι ωραία ζύμη. Θα την αφήσω, δέτε. Πούπουλο. Θα την αφήσω λίγο έτσι εδώ στο μίξερ μου να ξεκουραστεί μέχρι να ετοιμαστούμε με τον κύμα. Το κρεμμύδι μας είναι έτοιμο. Πάμε να βάλουμε μέσα τον κύμα. Και ο κύμας τώρα θέλει 10 λεπτά έτσι για να σπρίσει. Ανακατεύουμε μέχρι να το δούμε έτσι να σπρίσει. Θέλει ένα 10 λεπτό σίγουρα. Μα τι ωραία κεφτέδες. Ναι, ναι, έτοιμοι και κεφτέδες. Μπράβο. Εγώ τώρα στον κυμά. Να σου βγάλω. Θα βάλω, θέλεις να σου βγάλεις, είναι έτοιμοι. Είναι έτοιμοι, ναι. Εντάξει, ευχάριστος. Αμάνα μου τώρα είναι τα ωραία που είναι και έχουμε και λεμονούι. Ναι. Τέλεια. Τέλεια. Θα θέλαμε και γιαούρτι, θα θέλαμε και πουρκουρούι. Ω, ζητάς πολλά. Α, κρυσταράκι είναι ο Μενέλαος, δηλαδή με ντομάτα. Ναι, ναι. Να φάει που το πουρκούρι μπέτω και είναι ωραίο. Θα έτσι ασιοποιήσεις, το που θέλει να σου πει. Μαμά, κάνουν κρασ-κρασ, φέρουμε έναν πάνω να δω. Κάνουμε. Κάνουν κρασ-κρασ. Το λοιπόν, όσο να βάλεις τους άλλους, εγώ θα βάλω το κρασί μου. Έβαλα το Μενέλαο. Ναι, ναι, έβαλα το κρασί μου μέσα. Και μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, θα βάλω την ντομάτα. Και θα σου πω είναι μπάλλον μπορούμε να κάνουμε. Αφήκα τον τουλάπι να ανοιχτώ πίσω. Μέσα στο ταψί του φούρνου, γιατί εξέχασα, σήμερα είναι ο Θέμης μαζί μας, που προσέχει έτσι λίγο τη διατροφή του. Τούν τους κεφτέδες, τους άλλους, θα τους πλάσεις μαμά, θα τους βάλεις τα μέσα, θα τους ραντίσουμε με λίγο λάδι, και θα τους ψήσουμε στους 180 βαθμούς για 30 λεπτά και να γίνουν τέλειοι, τέλειοι. Τέλειοι σαν το Θέμη. Είδες πώς έχουμε Θέμη μου, α. Ναι. Το λοιπόν, το σπίτι είναι να το αφήσετε παραπάνω το κρασί να εξατμιστεί. Εγώ είναι να βάλω την ντομάτα. Πρώτα βάλουμε, θυμάστε που είπαμε την πάστα ντομάτας. Βάλουμε στον πάτο της κατσαρόλας μας. Ανακατεύουμε για να βγουν τα αρώματα της. Έτσι, να πιάσει παντού. Και μετά θα βάλουμε την... το χυμό μας, ναι. Αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε... Ήλιο του κεφτέδες, επειδή είναι στο φούρνο, ναι. Πρέπει να τους κάνεις λίγο πιο μεγάλους. Αφού κάνει δίαιτα ο άνθρωπος που να φάει πιο μεγάλους. Εντάξει. Όχι, ναι. Διότι μέσα στο φούρνο ναι, θέλουμε... Α, για να μην καούν, ναι. Εντάξει, να τους ψήσεις πιο λίγο ώρα να είναι... Να έχουν και φάει πάνω τους. Σωστό. Και θα βάλω τώρα τα μπαχαρικά μου. Εσείς σπίτι είναι να το αφήσετε τούν τη σάλτσα σίγουρα 5 λεπτά να δέσει και μετά να βάλετε τα υπόλοιπα υλικά. Εγώ είναι να τα βάλω το πιπέρι, το αλατούδι μας, κανελίτσα μπόλικη και το μοσχοκάριδο. Μοσχοκάριδο έχει τριμμένο ή πιάνετε τούτον το καρύδι του μοσχοκάριδου, έτσι λέγεται βρίσκουμε το, και τρίφουμε λίγο. Και διάτου έτσι, έχει και σκόνη, ναι. Έχει και σκόνη. Αλλά το φρέσκο διάτου πιο ωραίο. Είδατε το πώς είναι, ναι. Κυριακό μου. Κυριακό μου, ξέρεις ότι ξεκινήσαμε καινούργια εκπομπή και σκορδά είναι φέρες. Εγώ ράσα. Δε, το ωραίο. Ναι. Σκομυρίζει, ναι. Βάλαμε και το μοσχοκάριδο. Και θα περιμένουμε λίγη ώρα να δέσει η σάλτσα μας.
για να κάνουμε τύπου μπεσαμέλ με στο τηγάνι. Θέλει λίγη ώρα. Έτσι να δέσει η σάλτσα μας. Και τώρα, μάμα, ερχόμαστε εδώ μέσα σε μια ακρούα και βάλουμε το αλεύρι. Ανακατεύουμε έτσι γλύωρα γλύωρα, να πιάει τα αρώματα έτσι και λίγο να καβουρδιστεί που κάτω. Ναι. Και να πιει το ζουμί. Και τούτο μπορείς να πεις ότι είναι, όχι ότι είμαστε δηλαδή, η μπεσαμέλ της τεμπέλας. Και μπαίνει μέσα το γάλα. Νομίζω αν μέσα το μίξερ. Όχι, τίποτε, θα με αφούλα λόσου. Εμείς οι μητσές είμαστε λίγο τεμπέλες, μάμα, ξέρεις το, ναι. Ναι, ναι. Ξέρεις το, όχι κόρη μου, εν είσαστε, έτσι θα λάβεις. Είσαστε πιο μοντέρνες. Α, πιο μοντέρνες. Ναι, ναι. Να σας πω ότι η μάμα μου δεν τρώει κρέμα γάλακτος παιδιά, οπότε κάνω ή κρέμες ή κάτι, πρέπει να κάνω η δική μου παραγγελία. Αλλά χαλάλη σου, μανούλα μου. Ναι, ναι. Θέλω τη γνήσια της παιδιάς. Μια σήμη, ναι. Ναι, ναι. Τρώετε ποτούν τα... Εγώ τώρα τούτο θέλει λίγη ώρα να μείνει, οπότε θα κάνω τη ζύμη μου να την ανοίξω για να μην καθυστερούμε. Εσύ ανετέλειωσες τους κεφτέδες σου, βάλε λάδι για να τους βάλουμε στο φούρνο. Βάλε, βάλε, βάλε. Ναι. Δεν μας σωρεί ο Θεμής τώρα, βάλε. Το λοιπόν, έπιασα έναν ταψί, έκοψα μια κόλλα για ευκολία μου και βάλα την να πιάνει και στα τυχώματα, βασικά για να ανοίξω τη ζύμη. Και έκοψα μια άλλη κόλλα ακριβώς για που πάνω. Οπότε τώρα θα βγάλω τη ζύμη μου. Έτσι. Θα αφήσω περίπου το 1/3 για από πάνω και το άλλο θα το βάλω δαμέ. Ανοίγει με τα δάχτυλα δηλαδή, αλλά θα το ανοίξω με τον πλάστη μας. Για να πάει έτσι. Ο φούρνος σου. Ο φούρνος μου αυταίνει, ναι. Αλλά αφήσουμε να το βάλω εγώ, μαμά. Ναι. Το λοιπόν, τούτο θα το ανάψω. Τούτον έκαμα το, τη λαδόκολλα, έβαλα την. Για να είναι ευκολία στο να το να βάλω το μετά βάλεις τη ζύμη, ναι, στο ταψί. Εγώ κάνω μια ωραία αντιρόπιτα. Έλα να σου δώσω, θα σου τη δώσω τούτη. Μην πειράζει πως είναι έτσι τώρα, βιαζόμαστε λίγο. Ναι. Θα το βάλω έτσι. Εντάξει. Και τούτο μαμά είναι εύκολο και να το τραβήσεις, να το βάλεις... Να το ανοίξεις. Ναι. Εγώ θέλω να πάει μέχρι, ως το μέση θέλω να πάει, οπότε από τούντο ζυμαρούν τώρα, κόφκεις το ένεση κανένα και παίξε λίγο, πιένε στον τόπο σου. Ο κεϊμάς μας είναι έτοιμος, θέλουμε έτσι μάμα να δέσει, να γίνει μπεσαμέλ, θα βάλουμε μέσα τον μαϊτανό, τη σιταροπούλα, το καλαμπόκι μας δηλαδή, και πάει του και πάρα πολλά, αφού έκαναμε έτσι μπεσαμέλ, χαλούμι. Θέλουμε δύο φλιντζάνια. Ανακατεύουμε το. Και εμείς σπίτι θα το αφήσουμε να κρυάνει, να κρυώσει εντελώς. Δηλαδή τίποτε να... Γιατί την ώρα που να κρυώσει τέλεια, να δέσει και σαν έτσι. Να είναι πιο πηχτή η γέμισή μας. Αλλά εμείς να με βιαζόμαστε. Εν την πρώτη μας εκπομπή. Οπότε είπαμε και αρκετά. Και μετά το μόνο που να κάνουμε είναι να συναρμολογήσουμε. Ανοίγουμε έτσι. Και τώρα τούτο που να κάνουμε είναι ότι τη γέμιση θα τη βάλουμε μέσα στο ταψί μας που άπλωσε η μάμα μου τη ζύμη και στα τυχώματα. Πάει μέσα. Ωραία, είναι τα ωραία. Τούτο να αφήνουμε το για εκείνον τον τυχερό μου να καθαρίσει η κατσαρόλα. Σήμερα είναι η Σοφία. Ναι. Έβαλαμε το έτσι που πάει, κάτι να τσιμπήσει. Το λοιπόν πάει μέσα. Και μετά ερχόμαστε από πάνω να βάλουμε τη ζύμη μας. Μαμά, εσύ στόλεις τους κεφτέδες σου, ώσπου να τελειώσω εγώ. Πάρ' τους μέσα στην πιατελούα σου. Είπαμε, η λαδόκολλα βοηθά μας ακριβώς τον το πράγμα, να ξεκολλήσουμε το φύλλο μας. Και ερχόμαστε εδώ, εσύ σπίτι πιο καλά. Πιέζεται το έτσι να δέσει ωραία και ερχόμαστε να χαράξουμε την πίτα μας πριν να τη βάλουμε στο φούρνο. Θα ψηθεί 180 βαθμούς για 55 λεπτά. Να το βάλω τώρα, με έλα μου μόλις το κόψω. Μπορείς να βάλεις και πριν να το κόψεις, αλλά θα το βάλω αυτήν την ώρα ακριβώς. Ενώνουμε το μαυρό κοκκό με το σουσάμι. Αν θέλουμε βάλουμε μαυρό κοκκό, αλλά εμένα να...
Όχι, δεν θέλει λάδι, έχει πάρα πολύ το φύλλο μας. Ναι. Βάλουμε έτσι συμβόλικο, εμένα αρέσκει μου. Και εκείνο που κάνουμε τώρα είναι ότι πιέζουμε το λίγο να κολλήσει. Έτοιμη. Άμα τη βάλουμε μέσα στο φούρνο, έτοιμη είναι εδώ και θα σερβίρουμε. Κόφουμε την έτσι καλά, τα κομμάτια μας. Μάμα, στόλισε εσύ. Μπράβο, έτσι ωραία. Λοιπόν, έφυγα και εγώ την πίτα μου. Θα γυρίσω που ποτέ από είναι πιο ωραίο. Θα φέρω και εγώ λίγο μαϊτανό που πεις. Ω, βάλει πολύ μπράμα η μαμά, είδες τι. Νομίζω να σε πρότιμα εσένα. Με βάλεις άλλα. Ας το αφήνω τώρα και όχι. Η αλήθεια έχει το αποθυμένο ο Μενελαός. Να κάποιος να τα στολίζει. Μια χαρά. Αλλάξω δουλειά. Ναι, να έρθεις να είμαι ο Μενελαό, χαλάλι σου. Α, ευχαριστώ. Να τα βάλω τώρα, Μενελαέ μου. Ω, να σας πω ότι φέτος έχουμε ειδικό χώρο που θα τα βάλει, στείνουμε για να τα φωτογραφίζουμε. Εντάξει, όπου μου πει ο Θέμης μου. Και εγώ να κλέψω ένα πουδάμι που κάτω που έτσι θα πολλοφαίνεται. Μενελαέ μου, είναι καλά. Ω, μα είναι τέλειο, τέλειο, τέλειο. Τέλειο. Να δοκιμάσω. Το δικό μου φαίνεται σαν το φτωχού, είναι αλλά πειράζει. Κάμνουν κρας. Τούτοι είναι οι κεφτέδες. Μπράβο, μάμα. Το δοκιμάσαι, Γιονί, τώρα τούτο. Το δοκιμάσαι λίγο, αν θέλεις. Η μάμα μου ξέρει τη συνταγή, γιατί έκανα την, πήρα τη στην κοφίνου. Δοκιμάσαν την και ήταν ωραία. 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 Πολλά ωραία. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, μάμα. Φίλοι μου, τέλειωσε η εκπομπή. Να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Και έχω σας μια έκπληξη. Την Τετάρτη θα είναι εδώ η μάμα μου, γιατί την Πέμπτη είναι της Παναγίας. Τι να κάνουμε, λοκμάδες και σάμιση. Και θέλω να με πάρει πίσω που είμαστε μέσα στο λεωφορείο και πλάθαμε λοκμάδες. Αγαπώ σας μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ για τα μηνύματα που μας στέλνετε από την Κύπρο, το εξωτερικό. Αν εσείς αγαπάτε με μια φορά, εγώ αγαπώ σας χίλια. Να είστε καλά, να χαμογελάτε. Γεια σας. Γεια σας.